Ειδικοί επιστήμονες προσδιορίζουν τις σύγχρονες τάσεις, απειλές και ευκαιρίες με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις στα μέτρα και την πολιτική για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ενώ μέσα από ομιλίες καλύπτουν ποικιλία σημαντικών θεμάτων σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας, έρευνας καθώς και νομικά ζητήματα. Όλα αυτά στο πλαίσιο του έκτου θερινού σχολείου στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, το οποίο άνοιξε τις πύλες του σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ήδη σχεδιάζουμε συνεργασία σε ό,τι αφορά το δίκτυο ιατρικής ακριβίας. Εκεί ο ΕΝΙΣΑ μπορεί να παίξει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο για μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα δεδομένα των ασθενών, αλλά επίσης και σε άλλες έρευνες που γίνονται στο ΙΤΕ και έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, όπως λέμε, μεγάλων δεδομένων. Τέτοια δεδομένα προκύπτουν από έρευνες που έχουν να κάνουν με αστροφυσική, για παράδειγμα. Στη σύγχρονη εποχή, εξαιτίας και της διείσδυσης της τεχνολογίας, τα μεγάλα θέματα που αναπτύσσονται έχουν να κάνουν γύρω από την ασφάλεια των πληροφοριών και από την ακυρεότητα των πληροφοριών. Οπότε πρέπει και εμείς σαν χώρα να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Το έκτο θερινό σχολείο διεξάγεται στη σκιά της μεταφοράς της έδρας του ΕΝΙΣΑ στην Αθήνα, με τον πρόεδρο του ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη, να αναφέρεται στην πολύ καλή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, η οποία μάλιστα θα επεκταθεί, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν επηρεάζουν, όπως είπε, τη σχέση του ΙΤΕ με τον ΕΝΙΣΑ. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου διαφορά για μας. Η παρουσία του ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο πλέον είναι μόνιμη. Μπορεί να έχει μετακινηθεί η έδρα στην Αθήνα, αλλά τουλάχιστον έχουμε το σημαντικό δεδομένο ότι το παράρτημα στο Ηράκλειο θεσμοθετείται και παραμένει σε ένα καινούριο κτίριο που εγκαινιάσαμε πριν από μερικούς μήνες, όπως γνωρίζετε. ΕΝΙΣΑ will not leave Heraklion. Ο ΕΝΙΣΑ δεν θα φύγει από το Ηράκλειο. Στην συμφωνία έδρα του ΕΝΙΣΑ με την ελληνική κυβέρνηση προβλέπεται η έδρα του οργανισμού να είναι στην Αθήνα. Και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού είναι βέβαια στην Αθήνα, αλλά προβλέπεται να υπάρχει πάντα ένα γραφείο παραρτήματος στο Ηράκλειο. Στο καινούριο κτίριο του ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο βρίσκεται και το data center του οργανισμού και θα παραμείνει βέβαια εδώ και είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε καλοί οικοδεσπότες, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, οπότε και ο ΕΝΙΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έχουν εμπιστευτεί τον οργανισμό στα καλύτερα χέρια. Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν ο ΕΝΙΣΑ και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, θα διαρκέσει έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.